Και πάμε να φτιάξουμε την πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μια superfood pizza που ουσιαστικά σαν βάση θα έχει μια πολύ ωραία μπάρα δημητριακών και ξηρών καρπών και από πάνω θα έχει φρούτα και πάρα πολλά superfoods. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και σε χρόνο τετέ θα είναι έτοιμη. Για τη superfood pizza θα χρειαστούμε: για τη βάση 70 γραμμάρια καρύδια, 70 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης, 130 γραμμάρια βρώμη αποφλοιωμένη, 100 γραμμάρια βούτυρο καρύδας ή μαργαρίνη, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μία πρέζα αλάτι, 200 γραμμάρια χουρμάδες χωρίς κουκούτσι και 3 κουταλιές της σούπας μέλι. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια φιστικό βούτυρο, μία μπανάνα, 30 γραμμάρια φράουλες, ένα νεκταρίνι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 50 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης, 90 γραμμάρια καρύδια, μία κουταλιά της σούπας μέλι και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάναπλη. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε, δεν χρειάζεται να έχετε πολύ εξοπλισμό. Εγώ θα το κάνω όλο στο μεγάλο το μίξερ εδώ πέρα που βλέπετε. Αλλά εσείς, άμα δεν έχετε το μεγάλο μίξερ, τι κάνουμε, Διονύση? Σε δόσεις το κάνουμε στο μικρό μιξεράκι. Δεν υπάρχει κανένα με κανένα πρόβλημα. Τώρα, ανοίγουμε το μιξεράκι μας εδώ πέρα και θα προσθέσουμε μέσα τους ξηρούς καρπούς με τη βρώμη. Βάζω καρύδι, φιστίκι υγιεινής. Εννοείται πως οτιδήποτε βλέπετε σε ξηρό καρπό, το αντικαθιστάτε με οτιδήποτε θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να βάλετε αμύγδαλα, μακαντέμια, καρύδια, φιστίκια. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Απλά θέλω σε γραμμάρια την ίδια ποσότητα ξηρών καρπών. Τώρα, βάζω μέσα τη βρώμη. Για τη βρώμη, έτσι θέλω να πω 2-3 πραγματάκια, γιατί μερικοί δεν το έχουν καταλάβει, οπότε θα το υπενθυμίσω. Υπάρχουν 2 βασικά είδη βρώμης στα σούπερ μάρκετ που αγοράζετε. Υπάρχει η βρώμη που είναι μεγάλα κομμάτια και ουσιαστικά συνήθως βρίσκεται σε ένα σακουλάκι. Στα σακουλάκια είναι η βρώμη που έχει το φλοιό απ' έξω και στο κουτάκι της βρώμης συνήθως η βρώμη είναι αποφλοιωμένη. Η βρώμη που δεν έχει φλούδα τραβάει περισσότερη υγρασία και δένει καλύτερα τα μείγματά μας. Η βρώμη που έχει τη φλούδα θέλει παραπάνω βράσιμο, παραπάνω ψήσιμο μέχρι να δέσει τα μείγματα και πάντα σπάει όταν φτιάχνουμε μπάρες δημητριακών. Ποιο είναι καλύτερο? Καλύτερο διατροφικά βέβαια είναι αυτό που έχει τη φλούδα από πάνω, γιατί έχει περισσότερες φυτικές ίνες, αλλά καλύτερο για τις συνταγές μας που θέλουμε να φτιάξουμε μπάρες ή κέικ ή οτιδήποτε άλλο, είναι η βρώμη που είναι αποφλοιωμένη. Οπότε διαλέξτε και παίρνετε. Εγώ έχω βάλει αποφλοιωμένη βρώμη εδώ πέρα, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει σφιχτή η βάση από την πίτσα και χτυπάω πολύ καλά τους ξηρούς καρπούς με τη βρώμη. Εδώ. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να τα διαλύσετε τελείως. Σε αυτό το σημείο να τα φτάσουμε είμαστε μια χαρά. Απλά θέλουμε να σπάσουν λίγο οι ξηροί καρποί. Τώρα, έχω ένα κατσαρολάκι. Θα βάλω πάνω στη φωτιά και θα ρίξω μέσα το βούτυρο καρύδας για να λιώσει. Το βλέπετε πόσο ωραίο και λευκό είναι. Όταν λιώνει, γίνεται διάφανο. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαργαρίνη βούτυρο, μπορείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα αλλάξει η συνταγή. Από άποψη σύσταση, διατροφικά μόνο θα αλλάξει. Η γεύση θα αλλάξει. Αλλά η γεύση θα αλλάξει λίγο. Εντάξει, το βούτυρο καρύδας είναι πιο ακριβό όμως. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Έτσι. Έχει ωραία γεύση, είναι πιο premium προϊόν, αλλά είναι πιο ακριβό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το λιώσετε τελείως. Κοιτάξτε εδώ. Και λίγα κομματάκια να μείνουν, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ καυτό το μείγμα. Ίσα ίσα να μαλακώσει. Εδώ πέρα βλέπετε, έχω αφήσει λίγα κομματάκια. Θα ρίξω μέσα το βούτυρο καρύδας, εδώ. Και θα αφήσω το κατσαρολάκι εδώ. Γιατί ό,τι έχει μείνει στο κατσαρολάκι από βούτυρο το χρειάζομαι για να βουτυρώσω τη φόρμα μου. Τώρα, έχω. Όχι, βουτυρώσω. Σε μιζάρο θα ήταν άμα βάζα και αλεύρι. Να βάλω ξύσμα από πορτοκάλι, σας πειράζει? Όχι. Όχι, ωραία. Σε περίπτωση που έχετε άλλα ξύσματα, όπως είναι grapefruit, lime, λεμόνι, οτιδήποτε θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Πάει. Και θα βάλω και λίγο αλάτι. Εδώ. Και τώρα, όλα αυτά τα υλικά πρέπει να δέσουν με κάποιον τρόπο όταν ψήνονται μέσα στο φούρνο. Αυτό που θα δέσει και θα δώσει γλυκύτητα στη βάση της πίτσας μας είναι αυτά τα 2 υλικά που βλέπετε εδώ πέρα. Το ένα είναι. Αυτός είσαι, στο είπανε και το βρήκες. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει χουρμάδες που δεν έχουν κουκούτσι μέσα. Είναι ακουκούτσοτοι. Οπότε θα πάρετε κι εσείς ακουκούτσοτους, αλλά άμα δεν βρείτε ακουκούτσοτους, θα βγάλετε το κουκουτσάκι, πολύ απλά βγαίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε ρίχνω τις χουρμάδες μου μέσα, εδώ. Ρίχνω και το μελάκι μου. Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε vegan 100% και δεν θέλετε να βάλετε μέλι, γιατί κάποιοι vegan δεν τρώνε μέλι, μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο σιρόπι, σιρόπι αγάβης, maple syrup, ό,τι σας αρέσει, golden syrup, μας κάνει. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά.
Λοιπόν, και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Το βλέπετε πόσο ωραίο που είναι, καταπληκτικό. Σε αυτό το σημείο, άμα δοκιμάσετε λίγο, θα αρχίσετε να τρώτε και δεν θα σταματάτε. Γιατί είναι πεντανόστιμο. Αυτό το μείγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να φτιάξουμε μπάρες δημητριακών. Είναι ακριβώς το ίδιο μείγμα. Τώρα, παίρνω μία φόρμα με αποσπόμενη βάση, 25 εκατοστών, και όπως σας είπα, είχε μείνει λίγο βουτυράκι καρύδας εδώ, οπότε θα λείψω, μου αρέσει, και επίσης θα βοηθήσει στο να ψηθεί καλύτερα και να μην κολλήσει η βάση μου. Όχι πως θα κολλούσε έτσι. Συνήθως όλες οι βάσεις είναι αντικολλητικές. Λοιπόν, φοράμε τα γαντάκια μας. Αυτό πάει πίσω. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία όταν φτιάχνουμε τέτοια πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ sexy. Και ιδιαίτερα, το να πεις ότι θα βγάλω μία πίτσα superfood, όλοι λένε πώς γίνεται να βγάλεις μία πίτσα superfood. Θα περιμένουν όντως να βάλεις ένα σκασμό πρωτεΐνη, ένα σκασμό ολικής άλεσης αλεύρι για να γίνει κάπως και τέλος πάντων θα γίνει ένα σκασμό χάλια. Αλλά εδώ πέρα όντως θα γίνει πεντανόστιμο. Λοιπόν, πιέζουμε καλά με τα χέρια μας και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 25 λεπτάκια. Σε 25 λεπτάκια θα είναι έτοιμο, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω 5 λεπτάκια, αναλόγως με το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Δεν θέλουμε να βάλουμε υψηλή θερμοκρασία, 170-180, γιατί επειδή έχουμε μέλι μέσα και χουρμάδες, υπάρχει περίπτωση να κάνει κρούστα πάνω και κάτω και ουσιαστικά να γίνει σκληρή η βάση μας και δεν θέλουμε. Στους 160 θα δέσει το μείγμα, θα γίνει μπισκότο, αλλά θα κρατήσει και αυτή τη μαστιχωτή υφή που θέλουμε. Οπότε, 160-25-30 λεπτάκια, με το που γίνει, βγάζουμε έξω, βάζουμε και τα toppings και σερβίρουμε. Η βρώμη είναι τροφή με μεγάλη διατροφική αξία και σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Περιέχει σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Είναι καλή πηγή πρωτεΐνης και φαίνεται να περιέχει ίση ή περισσότερη πρωτεΐνη από τα υπόλοιπα δημητριακά. Και η βάση για την πίτσα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πόσο ωραία που είναι. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όντως μπορείτε να κόψετε σε ωραία κομμάτια και να κάνετε υπέροχες μπάρες με αυτή τη βάση, αλλά εμείς θα την πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία πίτσα. Μία πίτσα τι έχει πάντα? Σάλτσα. Η σάλτσα δεν είναι προαιρετική, πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία σάλτσα. Η σάλτσα μας, επειδή κάνουμε ένα superfood snack, πρέπει να είναι superfood και αυτή. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω φυσικό βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι βούτυρο ξέρω καν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε almond butter, cashews butter, καρύδα, καρύδι, ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Οπότε θα πλώσω από πάνω, εδώ, με το πίσω μέρος του κουταλιού, όπως ακριβώς γίνεται κανονικά στη σάλτσα της πίτσας. Δεν μπορούμε να ψήσουμε μαζί με το peanut butter, γιατί θα χαλάσει μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, τώρα επειδή βάλαμε το φυσικό βούτυρο και το δύσκολο κομμάτι ήταν να πλώσουμε το φυσικό βούτυρο, γι' αυτό κράτησα τη φόρμα, ήρθε η ώρα να μεταφέρουμε. Βάλω εδώ. Όλα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα toppings. Για να κάνουμε ένα superfood γεύμα, τι χρειαζόμαστε? Φρούτα. Οπότε, έχω διάφορα φρούτα εδώ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Φραουλίτσες, μπανάνες, πορτοκάλι, ό,τι μας αρέσει μπορούμε να βάλουμε. Θα ξεκινήσω με την μπανάνα, όπου σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, έχει αρκετά αμινοξέα και γλουταμίνη. Η γλουταμίνη ξέρεις τι κάνει? Όχι. Η γλουταμίνη είναι το αμινοξύ που ουσιαστικά όταν κοιμάσαι πάει και φτιάχνει τους μύσους. Είναι ο μπόμπο μάστορας του οργανισμού. Συνήθως υπάρχει στα κρέατα, αλλά η μπανάνα έχει γλουταμίνη και μπορούμε να την παίρνουμε από τα φρούτα. Οπότε μας αρέσει η γλουταμίνη, ειδικά άμα γυμναζόμαστε ή όχι. Γι' αυτό δεν λένε φάει μια μπανάνα μετά από το γυμναστήριο. Γι' αυτό δεν τρώμε. Γιατί τι έχει? L-γλουταμίνη. Πιάζομαι. Θες μπανάνα? Περίμενε σε λίγο. Παναγία μου. Και νομίζω ότι καλύτερα είναι να κόψω τώρα πριν βάλω τα υπόλοιπα φρούτα, έτσι δεν είναι? Γιατί μετά θα σπάσουν και τα φρούτα. Οπότε θα κόψω τώρα. Στα πόσα κομμάτια, παιδιά? Στα 8. Εγώ θέλω να κάνω ένα πλήρες γεύμα με ένα κομμάτι. Οπότε θα κόψω στα 6, άμα δεν σας πειράζει. Σας πειράζει? Όχι. Αυτό λοιπόν να σας πειράζει. Εγώ θα φάω σίγουρα. Θα το μοιραστείτε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα φρουτάκια. Η φράουλα μας αρέσει? Όχι απλά μας αρέσει. Είναι καταπληκτική και σε χρώμα και σε άρωμα, αρκεί να πάρουμε ωραίες φράουλες, φρέσκες εποχής. Άμα η φράουλα δεν είναι εποχής, δεν τρώγεται, Παναγία μου. Είναι σαν να τρως το πιο ανούσιο φρούτο ever. Α, ωραίο γίνεται. Έχω ένα ωραίο νεκταρίνι. Θα βάλω λίγο νεκταρίνι. Σας αρέσει. Ωα, αυτό είναι και ζουμερό, κοίτα εδώ. Μ' αρέσει. Εδώ. 2, 3, 4. Δεν χρειάζεται να βάλουμε
πάρα πολλά φρούτα. Ό,τι φρουτάκια σας περισσεύουν στο σπίτι, αυτά θα βάλετε. Νομίζω ότι όλοι έχετε φρούτα τώρα. Και θα βάλω λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Θα δώσω αυτό το twist. Όντως κάτι ιδιαίτερο, καθώς τρως το υπέροχο κομμάτι πίτσα σου. Θα βάλουμε και λίγους ξηρούς καρπούς να υπάρχουν εδώ. Φιστίκι υγιεινής, λίγο καρύδι. Και για να το πάμε εντελώς σε άλλο επίπεδο, τι πρέπει να βάλουμε, κυρίες και κύριοι? Μελάκι. Άμα αυτό δεν είναι superfood, τι είναι πραγματικά? Ό,τι έχουμε βάλει είναι πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ υγιεινό. Ξηρούς καρπούς, φρουτάκια, μέλι, όλα αυτά συνθέτουν το τέλειο, τέλειο snack. Τώρα, για την ομορφιά, θα βάλω και λίγα φιλαράκια δυόσμου. Μας άρεσε να βλέπουμε και λίγο δυόσμου πάνω, έτσι δεν είναι, φίλε Διονύση? Βέβαια. Θα βάλω και λίγο δυόσμου να υπάρχει από εδώ και από εκεί. Κοιτάξτε εδώ, πώς μπορείς να κάνεις κάτι τόσο ιδιαίτερο πραγματικά με το τίποτα? Είναι φανταστικό, δεν είναι πανέμορφο? Για τη Superfood Pizza φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα καρύδια, τα φιστίκια υγιεινής, τη βρώμη και χτυπάμε. Λιώνουμε ελάχιστα σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο καρύδας και το προσθέτουμε στο μείγμα με τα καρύδια. Ρίχνουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι, το αλάτι, τους χουρμάδες, το μέλι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αλείφουμε με βούτυρο καρύδας μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση, απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα της βάσης και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Αφού ψηθεί, απλώνουμε το φιστικό βούτυρο σε όλη την επιφάνεια της βάσης με το πίσω μέρος ενός κουταλιού. Βάζουμε τις μπανάνες σε φέτες και κόβουμε την πίτσα σε κομμάτια. Προσθέτουμε τις φράουλες κομμένες στη μέση, το νεκταρίνι σε φέτες, το ξύσμα από το πορτοκάλι, τα φιστίκια υγιεινής και τα καρύδια σπασμένα. Ρίχνουμε από πάνω το μέλι, στολίζουμε με φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε. Και ήρθε η στιγμή που για πρώτη φορά θα φάμε ένα γλυκό ή μια πίτσα χωρίς καθόλου τύψεις. Πραγματικά, κοιτάξτε εδώ. Είναι υπέροχο. Είναι φανταστικό. Η όλη εμπειρία είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι δεν είναι? Ε, αυτό λοιπόν, να πείτε ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει. Όταν το δοκιμάστε, θα καταλάβετε. Είναι τόσο ισορροπημένο. Παναγία μου, είναι μια συνταγή που πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάστε. Καλή μας όρεξη. Μηδέν τύψεις.